Συνήθως όταν κάνω εισηγήσεις σε κομματικές ή άλλου είδους εκδηλώσεις σχετικά με τη Μέση Ανατολή, κάνω μια περισσότερο πολιτική ανάλυση της κατάστασης που συμβαίνει σήμερα, χρησιμοποιώντας τα ιστορικά στοιχεία περισσότερο εργαλειακά. Σήμερα, επειδή το επίκεντρο της συζήτησης είναι η Τουρκία λόγω των προσεχών εκλογών, επιλέγω να κάνω μια περισσότερο ιστορικοπολιτική προσέγγιση της Μέσης Ανατολής για να μπορέσουμε να δούμε και πώς η Τουρκία παίζει ένα ρόλο σε αυτό το πολύπλοκο παζλ που λέγεται Μεσανατολικός χώρος. Το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Σιητικό τόξο στη Μέση Ανατολή. Πώς δηλαδή η συμμαχία των Σιητών, όπου θα εξηγηθώ αργότερα, έρχεται σε αντιπαράθεση με μια συμμαχία Σουνιτικών κρατών και του Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτείων και πώς αυτό επηρεάζει τα τελευταία 40 χρόνια και πολύ περισσότερο σήμερα την ευρύτερη περιοχή, αλλά και όλες τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Το 2011 ξεκίνησε στη Βόρεια Αφρική και στο Μεσανατολικό χώρο η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, μία διαδικασία δηλαδή εξεγέρσεων και επαναστάσεων εναντίον αυταρχικών αλλά πλήρως κοσμικών καθεστώτων, τα οποία δέσποζαν για πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή και έμοιαζαν ακλόνητα, έμοιαζαν σταθερά. Ήρθε όμως αυτή η διαδικασία που ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη και τελικά πολλά από αυτά τα καθεστώτα κατέρευσαν υπό το βάρος των λαϊκών κινητοποιήσεων και εξεγέρσεων. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια και η επανεκκίνηση, το ξύπνημα του ισλαμικού στοιχείου μέσα από την εδραίωση μεγάλων μη κρατικών δρόντων του σαλαφιστικού σουνιτικού Ισλάμ, όπως είναι η Αλ-Νούσρα, το συριακό δηλαδή παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, ή το ISIS, που αρχικά ξεκίνησε ως ISIL, δηλαδή περιλάμβανε μόνο μία στόχευση των ηγετών, των τζιχαντιστών, στον χώρο της Συρίας και μετά, μέσω των συνεχόμενων πολιτικών και στρατιωτικών επιτυχιών τους, επεκτάθηκε αυτή η στόχευση όχι μόνο στον Παναραβικό, αλλά και στον ευρύτερο παγκόσμιο μουσουλμανικό χώρο για να επηρεάσει το κομμάτι αυτό του σουνιτικού Ισλάμ που αισθανότανε και στον Αραβικό χώρο, αλλά και παγκόσμια, ότι συμπιέζεται από αυτό που ξεκίνησε το 2001 ως παγκόσμιος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας υπό τον George Bush τον νεότερο, αλλά τελικά ήταν ένας πόλεμος ενάντια στο Ισλάμ και στο ευρύτερα στο μουσουλμανικό κόσμο. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν αν αυτή η Αραβική Άνοιξη εξελίχθηκε γρήγορα σε μια Ισλαμική Άνοιξη. Και εδώ υποστηρίζω ότι αυτό ακριβώς το ξύπνημα που περιέγραψα πριν του Ισλαμικού στοιχείου, έφερε όξυνση σε μία σεχταριστική σύγκρουση μεταξύ των δύο κύριων δογμάτων του Ισλάμ, των Σουνιτών και των Σιητών, και έτσι η Αραβική Άνοιξη μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε Ισλαμική Άνοιξη. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε, γιατί θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό απέναντι στα κυρίαρχα ΜΜΕ αλλά και στην κυρίαρχη αφήγηση της Δύσης, ότι όπου πολιτικό Ισλάμ ίσον τζιχαντισμός, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το πολιτικό Ισλάμ έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Από τις πιο μετριοπαθείς μέχρι τις πιο σκληρές, τις πιο σκοταδιστικές. Και τα δύο δόγματα, τα κύρια δόγματα του Ισλάμ, το Σιητικό δόγμα αλλά και το Σουνιτικό δόγμα, έχουν τουλάχιστον 4 επίσημες θεολογικές σχολές η κάθε μία, όπου τους τελευταίους 2-1 συγκρούονται μεταξύ τους, πότε για λόγους που αφορούν δικά τους πράγματα στην περιοχή, πότε λόγω της παρέμβασης των αποικιοκρατών ή υπεριαλιστών αργότερα στον 20ο αιώνα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι κύριοι σύμμαχοί τους στην περιοχή, ο λεγόμενος Σουνιτικός άξονας που περιλαμβάνει κυρίως τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τα κράτη του Κόλπου και το Ισραήλ, έρχεται σε αντιπαράθεση και ανταγωνίζεται ένα σιητικό τόξο που αποτελείται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, τη Συρία του Άσαντ και την σιητική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου. Αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ σιητικού τόξου και σουνιτικής συμμαχίας δημιουργήθηκε από τον ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν,
όπου είναι ο βασικός ανταγωνισμός στη Μέση Ανατολή, και ήταν μια αντιπαλότητα στα πλαίσια μιας νέας τάξης πραγμάτων που ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και έχει ως αρχή δύο πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Το ένα είναι η υπογραφή της συνθήκης του Καμπ Ντέιβιντ υπό τον πρόεδρο Κάρτερ το 1978 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, συνθήκη η οποία οδήγησε και στη δολοφονία του Προέδρου της Αιγύπτου που την υπέγραψε του Ανουάρ Σαντάτ 3 χρόνια αργότερα. Και από την άλλη, το δεύτερο μεγάλη σημασίας γεγονός δεν είναι άλλο από την Ιρανική Επανάσταση υπό το Χομεϊνί το 1978-79. Άρα λοιπόν, το 1979, τη στιγμή που υπό την αιγίδα του Προέδρου Κάρτερ υπογράφεται στο Καμπ Ντέιβιντ μια ιστορική συμφωνία μεταξύ της μητέρας πατρίδας για πολλούς των Αράβων της Αιγύπτου και του προαιώνιου εχθρού, θα λέγαμε, του Ισραήλ, πράγμα το οποίο οδηγεί σε αλυσιδωτές αντιδράσεις αλλά και εξελίξεις στο μεσανατολικό χώρο, εκείνη τη στιγμή γεννιέται η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μέσα από τη διαδικασία της Ιρανικής Επανάστασης. Η αλλαγή καθεστώτος που συνέβη στην Τεχεράνη με την εκδίωξη του Σάχη Παχλαβή φέρνει μια τεράστια αλλαγή περιφερειακών αλλά και διεθνών γεωπολιτικών συσχετισμών, και το καθεστώς αυτό που κάνει είναι το εξής. Προσπαθεί και για λόγους ιδεολογικούς αλλά και για λόγους γεωπολιτικούς να μεταδώσει τα μηνύματα της Ισλαμικής Επανάστασης, όπου βέβαια να πούμε ότι η Επανάσταση στην αρχή δεν ήταν καθαρά και κυρία Ισλαμική, το Ισλαμικό κομμάτι από το Χομεϊνί ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά μαζί στην Επανάσταση ήταν και άλλα κοσμικά κόμματα, όπως το Τουντεχ, το ΚΚΚ Ιράν, αλλά και άλλα κόμματα της αριστεράς, τα οποία αργότερα είχαν μία άσχημη κατάληξη, αλλά δεν αυτό το θέμα της σημερινής συζήτησης. Φέρνει λοιπόν η Τεχεράνη ένα στόχο, να εξαπλώσει αυτό το σιητικό πνεύμα της σιητικής εξέγερσης στον υπόλοιπο μεσανατολικό χώρο, προκειμένου να ξεσηκωθούν υπό το δόγμα της Επανάστασης του Χομεϊνί οι σιητικοί πληθυσμοί στις σουνιτικές χώρες. Είτε μιλάμε για μειοψηφία σιητικών πληθυσμών στα κράτη του κόλπου ή στη Σαουδική Αραβία, είτε μιλάμε για την πλειοψηφία του πληθυσμού, του σιητικού πληθυσμού στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο όμως βρίσκεται υπό το καθεστώς του κόμματος Μπαθ, του σουνιτικού κόμματος Μπαθ, του Σαντάμ Χουσέιν. Οι εταιρείες πετρελαίου, όπως πιθανώς γνωρίζετε από την εθνικοποίηση των υδρογονανθράκων που κάνει η νέα αρχή της Τεχεράνης, φεύγουν από τα χέρια των δυτικών κυβερνήσεων και δυτικών εταιριών, και έτσι έχουμε την Τεχεράνη να έχει σημαντικά ωφέλη από την εθνικοποίηση των υδρογονανθράκων, αλλά έχουμε όμως και επιπτώσεις που δεν αφορούν μόνο τις σχέσεις Τεχεράνης-Δύσης, ούτε καν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα αυτής της θρησκευτικής και πολιτικής χειραφέτησης προς τους σιητικούς πληθυσμούς. Έχουμε και κάποια άλλα σημαντικά αποτελέσματα, και αυτή είναι η διατάραξη των Ήρανο-Αραβικών και των Ήρανο-Τουρκικών σχέσεων. Τότε λοιπόν, από τη μία, τα σουνιτικά καθεστώτα, κυρίως των κρατών του κόλπου, αισθάνονται τον φόβο της μετάδοσης της επανάστασης από το Ιράν στις όμορες χώρες, να γίνει δηλαδή ένα ντόμινο εξεγέρσεων στα πρότυπα της Ιρανικής Επανάστασης, και από την άλλη, η σταθερή σύμμαχος των ΗΠΑ και πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, αποκτάει έναν ισχυρό ανταγωνιστή στην περιοχή, ο οποίος μάλιστα έχει και το σύν ότι φέρνει τη σημαία του Ισλάμ και άρα μπορεί να προσεγγίσει και να ευαισθητοποιήσει και να συγκινήσει πολύ μεγάλους πληθυσμούς στην περιοχή, περισσότερους από ότι τα κοσμικά, αντιμπεριαλιστικά αριστερά κινήματα της εποχής. Σε αυτή την ιστορικοπολιτική προσέγγιση που κάνω, αν τα δύο γεγονότα που περιέγραψα, το Καμπ Ντέιβιντ δηλαδή και η Ιρανική Επανάσταση, είναι το εφαλτήριο, είναι η αρχή της όλης διαδικασίας των τελευταίων 40 χρόνων, όπου κυριαρχεί, όπως είπα, στη Μέση Ανατολή ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρέπει να δούμε και δύο-τρία άλλα γεγονότα τα οποία μας οδηγούν στη σημερινή κατάσταση. Το ένα είναι ο παράγοντας που λέγεται Λίβανος. Το 1982
και εν μέσω του εμφυλίου στο Λίβανο, το Ισραήλ εισβάλλει στη χώρα, καλούμενο από την χριστιανική μαρονίτικη κοινότητα, για να ουσιαστικά να παρέμβει στην εξάπλωση που κάνει η Συρία μέσα στα πλαίσια του λιβανέζικου εμφυλίου. Και το Ισραήλ εκεί εξυπηρετεί έναν δικό του στόχο. Και αυτός δεν είναι άλλος από την εκδίωξη των ανταρτών Φενταγίν και της ηγεσίας της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης που εδρεύουν στο Λίβανο, την εκδίωξή τους από επειδή έχουν σαν κέντρο το Λίβανο, αλλά και το σχηματισμό εντός του Λιβάνου μιας ζώνης ελέγχου στο Νότιο Λίβανο, όπου αυτή η ζώνη ουσιαστικά θα είναι ένα μαξιλαράκι της ασφάλειας του Ισραήλ. Η περιοχή λοιπόν έρχεται σε μια νέα φάση και αυτό που συμβαίνει στο Λίβανο, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, είναι ότι διαταράσσεται η ενδοκοινοτική ισορροπία, μια ενδοκοινοτική ισορροπία που ήταν σταθερή παρά τον εμφύλιο από το 1943 που σχηματίστηκε το ανεξάρτητο κράτος του Λιβάνου εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από το λεγόμενο Εθνικό Σύμφωνο που έφτιαξε το κράτος του Λιβάνου. Τελικά η Ισραηλινή κατοχή στο Λίβανο θα διαρκέσει 18 χρόνια, στο 2000 όπου με πρωθυπουργό τον Αριέλ Σαρόν φεύγει το Ισραήλ από το Λίβανο. Και οι αντιδράσεις όμως που προκαλεί αυτή η εισβολή είναι πάρα πολύ σοβαρές τόσο στον αραβικό χώρο όσο και περιφερειακά στις όμορες μουσουλμανικές χώρες του Ιράν και της Τουρκίας. Η κατοχή του τμήματος του Νοτίου Λιβάνου από το Ισραήλ και μία σειρά άλλων παραγόντων που έχουν να κάνουν με τον ίδιο το Λίβανο γεννούν το 1982 την οργάνωση της Χεσμπολάχ, όπου σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει το κόμμα του Θεού. Η Χεσμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη να διώξει τον Ισραηλινό στρατό από το Λίβανο και να αντισταθεί απέναντι στην Ισραηλινή κατοχή και από εκείνο το σημείο γίνεται ορατή η δημιουργία ενός τόξου που στοχεύει η Τεχεράνη. Άλλωστε η Τεχεράνη βοηθάει όχι μόνο υλικά, χρήματα κλπ, όπλα, αλλά και ιδεολογικοπολιτικά τη Χεσμπολάχ να σταθεί στα πόδια της και να πάρει τη θέση της κυρίαρχης πολιτικής δύναμης του Σίτης του Λιβάνου, που ήταν η οργάνωση Αμάλ μέχρι εκείνη την εποχή, που ήταν πιο μετριοπαθής. Και έτσι, από εκείνο το σημείο και πέρα, φτιάχνεται αυτό που ονόμασα πριν σιητικό τόξο στην περιοχή απέναντι στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Η δράση της Χεσμπολάχ είναι δυναμική και ριζοσπαστική από την αρχή. Η πρώτη της κίνηση είναι μια βομβιστική επίθεση σε σταθμευμένο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ με 300 νεκρούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν τις δυνάμεις τους και φεύγουν και τα πλοία τους από το Λίβανο και η Χεσμπολάχ από την αρχή εδραιώνεται ως μια δύναμη η οποία μπορεί να απαντήσει απέναντι στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2006, η Χεσμπολάχ επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική και μάλιστα για πρώτη φορά παίρνει μαζί της ως υποστηρικτές και κομμάτι του σουνιτικού κόσμου του Λιβάνου, ο οποίος είδε στην τότε εισβολή του Ισραήλ και στον λεγόμενο Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου το 2006, μία προσπάθεια απώλειας της εθνικής κυριαρχίας και διάλυσης του Λιβάνου λόγω των στοχεύσεων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον George Bush το νεότερο. Το Ισραήλ λοιπόν το 2006 εισβάλλει στο Λίβανο, επειδή οι νεοσυντηρητικοί που έχουν έρθει στην ηγεσία των ΗΠΑ από το 2001, μετά το Αφγανιστάν και το Ιράκ, έχουν βάλει ως στόχο το Ιράν, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να χτυπηθεί η Χεσμπολάχ που βρίσκεται δίπλα από το Ισραήλ, έτσι ώστε το Ισραήλ να μπορεί να πάρει μέρος σε μια επίθεση ενάντια στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο οδικό χάρτη στην περιοχή, όμως αυτό δεν γίνεται εφικτό, μιας και η Χεσμπολάχ αποκρούει το Ισραήλ, την επίθεση του Ισραήλ, και έτσι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών για αποσταθεροποίηση των καθεστώτων σε Δαμασκό και Τεχεράνη δεν γίνεται πραγματικότητα. Το 1990 έχουμε τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, ο Σαντάμ Χουσέιν εισβάλλει στο Κουβέιτ, έχουμε τον πρώτο πόλεμο του κόλπου λοιπόν και την ανακήρυξη της νέας τάξης πραγμάτων από τον George Bush στον προσβύτερο. Εδώ οι περιφερειακές επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, μιας και λόγω της έγκρισης της εισβολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι αραβικές χώρες αναγκάζονται
και μπαίνουν σε ένα δίλημα μάλλον για το αν θα υποστηρίξουν αυτή την εισβολή εναντίον μιας αραβικής χώρας και ταυτόχρονα να κερδίσουν την υποστήριξη και την εύδεια των ΗΠΑ ή θα σταθούν αλληλέγγυοι στον Σαντάμ Χουσέιν, με τον οποίο όμως έχουν πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, ιδίως ο Άσαντ της Συρίας, άρα παίρνουν μέρος σε αυτή την εισβολή εναντίον του Ιράκ. Είπα πριν ότι η άνοδος των νεοσυντηρητικών σηματοδότησε τον νέο Αμερικάνικο αιώνα, τον 21ο αιώνα, όπως έλεγαν τότε, το 2001. Αυτή ήταν μια διάθεση επιβολής της εξωτερικής πολιτικής, τον είπα, με χρήση βίας από το Λευκό Οίκο στις χώρες που δεν συμβάδιζαν με τις επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και φυσικά η επίθεση της Αλ-Κάιντα εντός Αμερικανικού εδάφους έδωσε την ευκαιρία να εισβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και να στοχεύσουν την Τεχεράνη, ανεπιτυχώς όμως, όπως είπα πριν. Σήμερα τώρα, για να φτάσουμε στο σημερινό σκηνικό, τι έχουμε? Έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο που τελειώνει, τουλάχιστον με τον τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, και όσοι ενεπλάκησαν και μπλέκονται σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία προσπαθούν να καταλάβουν όσο το δυνατόν καλύτερες θέσεις για τις διαδικασίες ειρήνευσης που κάποια στιγμή αναγκαστικά θα αρχίσουν. Το αποτέλεσμα των θέσεων που θα έχουν καταλάβει διπλωματικών και γεωπολιτικών και στρατιωτικών στην περιοχή όταν αρχίσουν αυτές οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα έχει μεγάλη σημασία, όπως καταλαβαίνετε, για την έκβαση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αλλά και όταν βλέπουμε πίσω από την κουρτίνα, για την επόμενη μέρα της μετεμφυλιακής Συρίας και του μετεμφυλιακού Ιράκ, για το ποιο δηλαδή οι περιφερειακές χώρες αλλά και μεγάλες δυνάμεις τι ρόλο θα έχουν στη Μέση Ανατολή. Υποστηρίζω ότι οι κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία είναι κυρίως δύο, η Ρωσία και το Ιράν. Θα ήταν μια ξεχωριστή συζήτηση να πούμε κέρδη και απώλειες από όλους τους δρόντες της περιοχής, αλλά να το βάλουμε σε ένα γενικό πλαίσιο εδώ και να πούμε ότι η Ρωσία και το Ιράν είναι οι μέχρι στιγμής μεγάλοι κερδισμένοι. Να εξηγήσω γιατί. Η μεν Ρωσία επέκτηνε την επιρροή της στη Μέση Ανατολή σε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτή που είχε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, όπου ουσιαστικά ήταν λίγα πατήματα στη Συρία του πατέρα Άσαντ και τίποτα παραπάνω. Και κάποιες καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά από το 1967 και μετά το Ισραήλ ήταν δεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι κι αλλιώς. Η διατήρηση της εξουσίας του Μπασάρα Λάσαντ και του κόμματος Μπαθ στη Συρία επίσης ισχυροποίησαν τη Ρωσία. Η διατήρηση του Σιητικού τόξου Ιράν-Συρία-Χεσμπολάχ πιστώνεται και στη βοήθεια της Μόσχας και άρα κερδίζει το Σιητικό τόξο, θα λέγαμε την αιγίδα αυτού του τόξου. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ότι το Ιράν, η Συρία και η Χεσμπολάχ είναι πιόνια στην πολιτική του Κρεμλίνου, αλλά έχουν, η υποστήριξη που τους έδωσε η Ρωσία στη Συρία έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την επόμενη μέρα. Η πρόσκληση άλλωστε που απίφθινε η επίσημη συριακή κυβέρνηση του Μπασάρα Λάσαντ προς τη Ρωσία για ενεργή ανάμιξη στα εσωτερικά της, δίνει στην εξωτερική πολιτική του Κρεμλίνου την ευκαιρία να εγκατασταθεί στο Συριακό και άρα στο Μεσανατολικό έδαφος και μετά τη λήξη του πολέμου. Την ίδια στιγμή η Ρωσία, μην ξεχνάμε, ότι διατηρεί γέφυρες και με τους Κούρδους, το μη κρατικό δρόντα που λέγονται Κούρδοι, οι οποίοι είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, αλλά και έχει και πολύ καλές σχέσεις με τον επίσης σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ. Η ΔΕ Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, γιατί λέω ότι είναι στους κερδισμένους, πετυχαίνει μια σπουδαία νίκη που δεν είναι άλλη από τη συνοχή και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και προσωπικά του Προέδρου Μπασάρα Λάσαντ, ως μια τουλάχιστον μεταβατική κατάσταση προς την επόμενη μέρα της Συρίας. Η διάλυση του Σιητικού τόξου που στοχεύανε πολύ μέσα από το διαλυμελισμό της χώρας ή ακόμα χειρότερα από τον σφαγιασμό, όπως στοχεύαν οι τζιχαντιστές, της κυρίαρχης πολιτικά φυλής στη Συρία των Αλαουιτών, θα σήμαινε όχι μόνο τη διάλυση της Συρίας, αλλά όπως εξήγησα πριν, μια σοβαρή συνθήκη για την επιβίωση του ίδιου του Ιράν, του ίδιου του καθεστώτος του Ιράν. Η διατήρηση δηλαδή αυτού του τόξου σημαίνει τη συνέχεια της δυνατότητας της Τεχεράνης να κρατάει ετοιμοπόλεμη και δυνατή τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Όταν το 2006 επιτέθηκαν στο Λίβανο για να διαλύσουν τη Χεσμπολάχ Ισραηλινή, ο γενικός γραμματέας της Χεσμπολάχ, ο Σεΐχης Χασάν Ασράλα, είχε δηλώσει ότι έχουμε στην κατοχή μας 80.000 πυράβλους, οι οποίοι σε περίπτωση που οποιοδήποτε επιτεθεί στο Ιράν, την επόμενη μέρα θα εκτοξευθούν προς το Ισραήλ. Σήμερα, αυτοί οι 80.000 πύραυλοι είναι 120.000 πύραυλοι τελευταίας τεχνολογίας, όπου όλοι καταλαβαίνουμε τι θα γίνει αν η Χεσμπολάχ έχει αυτή την επιχειρησιακή δυνατότητα σε περίπτωση επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με κάποιους συμμάχους τους στο Ιράν, να απαντήσει στο Ισραήλ η Χεσμπολάχ με αυτό τον όλεθρο των 120.000 πυράβλων. Άρα αυτό αποτελεί
η διατήρηση δηλαδή του σιητικού τόξου και άρα η διατήρηση της δυνατότητας για πόλεμο στη Χεζμπολάχ είναι ένα πάρα πολύ καλό χαρτί, όπως καταλαβαίνετε, διαπραγματευτικό χαρτί στην Τεχεράνη για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά στις γεωπολιτικές της σχέσεις τις δυνατότητες που έχει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη διοίκηση του Προέδρου Τραμπ αποσύρθηκαν από τη Διεθνή Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα. Όμως είδατε ότι η μετριοπαθής κυβέρνηση στην Τεχεράνη δεν άκουσε τα κελεύσματα των σκληροπυρηνικών μουλάδων του Ανώτατου Κληρικού Συμβουλίου να αποσυρθεί και το Ιράν από την Πυρηνική Συμφωνία και να απαντήσει με τη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος από εκεί που είχε μείνει πριν από τη Διεθνή Συνθήκη υπό τον Πρόεδρο Ομπάμα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν έδωσε τη λαβή στις Ηνωμένες Πολιτείες να πούν ότι το Ιράν είναι μια δύναμη αστάθεια στην περιοχή. Οι διπλωματικές της κινήσεις να έρθει κοντά με τις ευρωπαϊκές χώρες, συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και να βάλει στο παιχνίδι την Κίνα και τη Ρωσία στη διατήρηση αυτής της διεθνούς συμφωνίας, δίνει στην Τεχεράνη ένα υψηλό διαπραγματευτικό χαρτί για την επόμενη μέρα. Εδώ ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε και δεν τίθεται συχνά, είναι ότι για την πολιτική του Πεκίνου, την πολιτική δηλαδή του One Belt, One Road Initiative, του δρόμου του μεταξιού, ο χερσαίος δρόμος περνάει μέσα από ένα σταθερό Ιράν. Δεν τίθεται θέμα για το δρόμο του μεταξιού, όπως το στοχεύει το Πεκίνο τα επόμενα 5 και 10 χρόνια, δεν τίθεται θέμα στο να υπάρχει μια οποιαδήποτε αλλαγή στην Τεχεράνη, γιατί ο δρόμος του μεταξιού, ο χερσαίος, περνάει μέσα από εκεί, όχι μόνο αφεαυτού, αλλά και επειδή συνεχίζεται μέσα από τις κεντροασιατικές δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, θα πρέπει το Ιράν έχει με αυτές τις χώρες σχέσεις, όχι μόνο του, αλλά και μέσα από το σύμφωνο της Σαγκάης, όπου εκεί που συμμετέχει δηλαδή το Ιράν, εκεί που συμμετέχει η Ρωσία, η Κίνα, οι 6 κεντροασιατικές πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, το Αφγανιστάν και το Ιράν. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό και για την Κίνα και για άλλους λόγους και για τη Ρωσία. Τώρα, για να κλείσω, να δούμε λίγο την Τουρκία. Τη βάζω τελευταία, μιας και οι υπόλοιποι συνομιλήτρια και συνομιλητές μας θα μας μιλήσουν εδώ πολύ διεξοδικά, νομίζω, για την Τουρκία. Να βάλω όμως λίγο την Τουρκία για 2 λεπτά μέσα στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία, υποστηρίζω γενικά ότι είναι αυτή τη στιγμή, όσο και αν φαίνεται σε πολλούς και πολλές το αντίθετο, ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας. Για την ακρίβεια, η αλλαγή της πολιτικής του Προέδρου Ερντογάν από το 2013 και έπειτα στο Συριακό ζήτημα, η οποία αλλαγή οδήγησε και σε ένα ντόμινο αλλαγών της πολιτικής του Προέδρου Ερντογάν τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο εξωτερικό στη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, έχει να κάνει με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν είναι της παρούσης. Όμως, να βάλω ένα σημαντικό από όλα αυτά, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία, πριν να ξεκινήσει η διαδικασία Αραβικής Άνοιξης και ο Συριακός Εμφύλιος, είχε ένα στόχο σε συνεργασία με το Κατάρ να εκμεταλλευτούν μια μεγάλη πηγή φυσικού αερίου από την ΑΟΣ του Κατάρ και από αυτή την πηγή το φυσικό αέριο να περάσει μέσα από τη Σουνιτική ενδοχώρα της Συρίας, να περάσει από την Τουρκία και να κατευθυνθεί στην Ευρώπη. Αυτός ο αγωγός φυσικού αερίου, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε για τα μελλοντικά γεωπολιτικά σχέδια της Τουρκίας. Από την άλλη, η επίτευξη αυτού του στόχου τη φέρνει σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία λόγω του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, της Ευρώπης που παίρνει από τη Ρωσία. Άρα βλέπουμε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο και γι' αυτό έθεσα αυτό, ένα από τα πολλά ζητήματα της αλλαγής του Προέδρου Ερντογάν, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Φαίνεται πάρα πολλές φορές ότι έχουμε σταθερές συμμαχίες. Βλέπουμε την Τουρκία μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν και λέμε είναι μαζί, απομακρύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι πόσο βραχίδια είναι αυτή η συμμαχία. Αν αυτή η συμμαχία, μάλλον αν τα αποτελέσματα της συμμαχίας έφερναν τους στόχους που ήθελε πραγματικά η Τουρκία για την επόμενη μέρα, έρχεται σε ανταγωνισμό όχι μόνο με τη Ρωσία, αλλά και με το Ιράν. Άρα η Ρωσία και το Ιράν στοχεύουν σε μια εκμετάλλευση της Τουρκίας
στη σύγκρουσή τους και στον ανταγωνισμό με τη Δύση και κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά περισσότερο θα έλεγα να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία. Φυσικά ο Ερντογάν δεν είναι κανένας χαζός και το ξέρει και το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Και λέω ότι είναι ο μεγάλος χαμένος η Τουρκία, γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σκηνί μεταξύ μια συμμαχία από τη μία και του σταθερού του συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτείων από την άλλη, έχοντας ανοίξει ζητήματα και στα ενεργειακά αλλά και στους πολεμικούς εξοπλισμούς και με τους δύο παράγοντες. Η Τουρκία φαίνεται ότι βρίσκεται πολεμικά μέσα στη Συρία και θα είναι και την επόμενη μέρα. Έχει βαριές απώλειες, έχει μια οικονομία που καταραίει, έχει την πίεση από το διεθνή παράγοντα, από τους οίκους αξιολόγηση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχει και κάποιες εκλογές που έρχονται, όπου θα μας τα πούνε εδώ και οι υπόλοιπες. Αλλά να βάλω εγώ ένα στοιχείο κλείδος για την επόμενη μέρα. Είναι το πιο πιθανό ότι ο Ερντογάν θα είναι πρόεδρος μετά από το δεύτερο γύρο των εκλογών. Αν όχι από τον πρώτο, μάλλον από ό,τι φαίνεται θα είναι πρόεδρος του δεύτερου γύρου των εκλογών. Έρχεται με ανοιχτές αγκάλες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Τουρκίας. Θα αναγκαστεί ο Ερντογάν ενδεχομένως, αυτοί λένε οι αναλύσεις μας και στο τμήμα και γενικά όπως θα διαβάζουμε, θα αναγκαστεί ο Ερντογάν να πάρει σκληρά μέτρα λιτότητας που δεν θα έχουν καμία σχέση με τα μέτρα που πήρε το 2002-2003. Σε αυτά θα πρέπει να προσθεθεί την ίδια στιγμή η μεγάλη στρατιωτική περιπέτεια της Τουρκίας εκτός των συνόρων της, αλλά και η στρατιωτική της περιπέτεια στην ίδια της μέσα χώρα, στην ίδια της τη χώρα, στην νοτιοανατολική Τουρκία απέναντι στους Κούρδους και στο ΠΚΚ. Άρα, τι θα συμβεί, ενώ την ίδια στιγμή χτυπάει δικαιώματα όχι μόνο Κούρδων, αλλά και Τούρκων, γιουλενιστών, αριστερών, οποιονδήποτε κρίνει η ηγεσία της Τουρκίας αυτή τη στιγμή ότι είναι εχθρός απέναντι στα σχέδιά της. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα βάλουμε σε ένα παζλ, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι καθημερινά αλλάζουν τα πράγματα και η αυριανή μέρα δεν είναι η ίδια με τη χθεσινή. Γι' αυτό καθημερινά θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα θέματα και να τα βάζουμε στην ημερήσια διάταξη. Και ποια είναι η θέση, βέβαια, μιας άλλης συζήτησης δεδομένων, ποια είναι η θέση της χώρας μας απέναντι σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.